Έπειτα από 2 εβδομάδες αποκλεισμού, το Ισραήλ επιβεβαίωσε την απόσυρση νωρίς το πρωί της Δευτέρας των στρατευμάτων του από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έκαναν λόγο για μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις τους στον πόλεμο με τη Χαμάς, λέγοντας πως σκότωσαν δεκάδες μαχητές της ιητικής οργάνωσης, πως κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα οπλισμού και πως απέκτησαν πολύτιμες πληροφορίες. Κάτοικοι ωστόσο αναφέρουν πως πίσω τους οι Ισραηλινές δυνάμεις άφησαν σωρούς πτωμάτων εντός και εκτός του νοσοκομείου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε πως στη διάρκεια του αποκλεισμού αρκετοί ασθενείς πέθαναν και άλλων η ζωή κινδύνευσε σε ένα νοσοκομείο που εν πωλής είχε πάυσει να λειτουργεί. Μαρτυρίες μιλούν για ένα τοπίο καταστροφής με κάμενα κτίρια, ενώ ακόμη και το γειτονικό αυτοσχέδιο νεκροταφείο είχε καταστραφεί από στρατιωτικούς εκσκαφείς. Το Ισραήλ επανειλημμένα έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί νοσοκομιακές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς λόγους, κατηγορία την οποία οι υγειονομικοί στον Παλαιστινιακό θύλακα απορρίπτουν.